είναι η πλέον αναμενόμενη σειρά της επόμενης σεζόν για παραπάνω από έναν λόγους. Η Μάγισσα έρχεται να αφηγηθεί μια ιστορία που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί στην ελληνική τηλεόραση. Η Μάγισσα, η νέα σειρά που ετοιμάζει ο Λευτέρης Χαρίτος σε σενάριο της Μαρίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκοβάλη, την ακούσαμε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2022, όταν οι άγριες μέλισσες έριξαν έπειτα από τρεις σεζόν την αυλαία. Έτσι, το κανάλι αναζήτησε το επόμενο μεγάλο project από την ομάδα που του χάρισε μια τεράστια επιτυχία. Το εν λόγω project, η Μάγισσα, που ήρθε να αντικαταστήσει το Dirty, είναι όντως μεγάλο, τόσο που η παραγωγή δεν ξεκίνησε μέσα στο 22, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αλλά ένα χρόνο αργότερα. Και τώρα, πάλι με τη σφραγίδα των ίδιων παραγωγών, η ιστορία της Μάγισσας είναι έτοιμη να υποθεί με το σωστό τρόπο και αναμένεται να είναι συγκλονιστική. Όλα ξεκινούν από το πού και το πότε. Στις αρχές του 19ου αιώνα, πριν ακόμη κηρυχθεί η επανάσταση στη Μάνη, όπου κουμάντο έκαναν οι πειρατές και οι καπετάνοι με τα μεγάλα κομμάτια γης, δύο οικογένειες με μεγάλη αντιπαλότητα κάνουν ειρήνη παντρεύοντας τα δύο παιδιά τους. Τα πράγματα όμως δεν εξελίζονται όπως θα ήθελαν, καθώς το μωρό που αποκτά το νιώπαντο ζευγάρι εξαφανίζεται και έπειτα από ένα όραμα που βλέπει η πυρέτρια του σπιτιού εντοπίζεται νεκρό κοντά στο ποτάμι. Από εκεί, παράλληλα με τις ίντριγκες και το παιχνίδι εξουσίας που διαδραματίζεται για το ποιος θα κάνει κουμάντο στον τόπο, αρχίζει να ξεδιπλώνεται και το βασικό story της σειράς, η οποία τελικά είναι ένα καθαρό αιμοθρίλερ. Ποιος είναι ο δολοφόνος και ποιος τελικά ο άνθρωπος που ήθελε αυτό το παιδί νεκρό. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων κατασκευάστηκε μια ολόκληρη καστροπολιτεία στο κτήμα Νάσιου Τζίκ στην Παλίνη. Εκεί μέσα, σε ένα φυσικό περιβάλλον, θα γυριστεί το μεγαλύτερο μέρος της σειράς. Παράλληλα, φυσικά και με τα κατεξοχήν εξωτερικά γυρίσματα, πολλά από τα οποία πραγματοποιούνται σε φυσικά τοπία της Μάνης. Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά τι θα παρακολουθήσουμε. Η Μάγισσα αναβιώνει ένας θεσμός ξεχασμένος από τον χρόνο, αυτός της Σύγκριας, που λάμβανε χώρα στη Μάνη. Ένας παντρεμένος άντρας, αν δεν είχε γιο, μπορούσε παράλληλα με την νόμιμη σύζυγό του να συζεί και με δεύτερη σύντροφο, κυρίως με σκοπό τη γέννηση αρένος απογόνου. Τα αγόρια τότε τα αποκαλούσαν τουφέκια. Εφαρμοζόταν από τους μανιάτες της ανώτερης κοινωνικής και οικονομικής τάξης, τους λεγόμενους νικλιάνους, ενώ οι φτωχότεροι, οι λεγόμενοι φαμέγοι, σπάνια έμπαιναν στη διαδικασία, κυρίως γιατί δεν σύντρεχαν οι οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι. Όσο πιο πολλά τουφέκια, τόσο μεγαλύτερη η πολιτική και οικονομική ισχύ της οικογένειας. Σύγκρια λεγόταν αυτή η δεύτερη μη νόμιμη σύντροφος, συνήθως προερχόμενη από κατώτερη κοινωνική τάξη, γιατί θεωρείται υποτιμητικός ρόλος και συχνά ζούσε υπομειονωτικές συνθήκες. Αν γεννούσε τελικά αγόρι, η θέση της αναβαθμιζόταν. Το έθιμο ίσχυε από άγνωστη εποχή μέχρι περίπου τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Οπότε εξέλιψε λόγω των κοινωνικών αλλαγών στην περιοχή. Η Εκκλησία αποδοκίμαζε το θεσμό, αλλά φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ιερείς αναγκαζόταν να ευλογήσουν τη σύναψη μια τέτοια σχέσης, είτε λόγω αμοιβής, είτε υποκύπτοντας τη βούληση ισχυρών οικογενειών. Οπότε η σειρά αναμένεται να μας συναρπάσει ακόμη περισσότερο. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!